Ο τουρισμός βεβαίως, που είναι και ένας βασικός πυλώνας οικονομικής στήριξης της Κρήτης αλλά και της χώρας ολόκληρης, πλήττεται ανεπανόρθωτα και βεβαίως ζητούμενο είναι το τι ακριβώς θα γίνει. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς. Και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αυτό που είπε πριν από λίγο ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, ότι αν δεν υπάρξει έλεγχος στις πτήσεις, το λεγόμενο υγειονομικό διαβατήριο, και ο κόσμος αρχίζει να έρχεται λέει ανεξέλεγκτα προς τη χώρα μας, και δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αλλά και τις πτήσεις που δεν είναι τσάρτερ, θα μπορούσε και μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε μια επιδημιολογική έξαρση των αριθμών των κρουσμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θέτετε και εσείς ως θέμα για το πώς θα έρθουν οι τουρίστες και πότε θα έρθουν οι τουρίστες στην Κρήτη. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο ερώτημα από εμάς τους ξενοδόχους και από όλους τους τουριστικούς παράγοντες του τόπου. Πώς θα έρθουν οι τουρίστες, πώς θα μπαίνουν στα αεροπλάνα, θα έχουν διαβατήρια, θα έχουν περάσει το τεστ, τι θα γίνει. Είναι πολλά τα ερωτήματα που έχουμε πει επανειλημμένως. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες, μας είπαν από Δευτέρα Τρίτη, θα έχουμε το πρωτόκολλο από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν και τα ξενοδοχεία μας. Διότι είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε τώρα για μονάδες οι οποίες είχαν 1.000 και 1.200 άτομα, οι οποίοι πήγαιναν όλοι μαζί στο εστιατόριο και έτρωγαν. Πώς θα γίνει όλη αυτή η μάζα των ανθρώπων να πηγαίνει πάλι στα εστιατόρια να τρώει? Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέχρι να ανοίξει η σεζόν και αν ανοίξει η σεζόν. Επειδή σας έχω ακούσει να λέτε το αν θα ανοίξει η σεζόν, θα σας ρωτήσω και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Για έναν έμπειρο ξενοδόχο όπως εσάς, είναι τεράστιο το ρίσκο του να ανοίξει το ξενοδοχείο του εκεί στις αρχές Ιουλίου, όπως προγραμματίζεται με βάση τα σημερινά δεδομένα, ή θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερο να πάει πιο πίσω ή και καθόλου για αυτή τη σεζόν? Κοιτάξτε κύριε Δασκαλάκη, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια που κάνουμε όλοι οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή. Και ένα από αυτά τα σενάρια είναι να ανοίξουμε, να μην ανοίξουμε. Πρέπει όλοι μαζί, οι παράγοντες, οι τουριστικοί και όλοι οι ξενοδόχοι, να καθίσουμε μαζί και να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρετε ότι το μεγάλο ερώτημα είναι επίσης το εξής. Τι θα γίνει αν αύριο το πρωί σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο βρεθεί ένα κρούσμα ή υπάρξει κάποιος θάνατος από το COVID-19? Είναι πράγματα τα οποία κάνουν τα ερωτήματα. Θα κλείσει όλο το ξενοδοχείο ή θα μπει σε καραντίνα το ξενοδοχείο, ή θα υπάρξει κάποιο ξενοδοχείο ανανομό το οποίο θα είναι ξενοδοχείο COVID και θα πηγαίνουν εκεί όλα τα κρούσματα? Υπάρχει και αυτή η πρόταση από εσάς για να υπάρχει ένα ξενοδοχείο αναφοράς που να μεταφέρονται εκεί πιθανόν τουρίστες που έχουν νοσήσει. Βεβαίως, οι τουρίστες δεν έρχονται σε επαφή μόνο με άλλους τουρίστες, έρχονται και με τους εργαζόμενους, έρχονται και με ντόπιους που αυτοί θα πάνε στο σπίτι τους μετά. Σίγουρα είναι πολλά τα πράγματα και είναι πολλά διακινδυνευμένα πράγματα τα οποία τα έχουμε βάλει όλα μαζί τα θέματα. Τα έχουμε στείλει και στα Υπουργεία, τα έχουμε στείλει στους δευτεροβάθμιους φορείς μας, και αυτά γίνονται κάθε μέρα, γίνονται ερωτήσεις και στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε μέσα στην άλλη εβδομάδα να πάρουμε το ανάλογο πρωτόκολλο, το οποίο θα δούμε αν μπορούμε να ανοίξουμε και αν μας συμφέρει να ανοίξουμε και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Κύριε Χαλκιαδάκη, αυτή τη στιγμή είμαστε στην 25η Απριλίου. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τις χώρες της Ευρώπης? Γιατί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη Γερμανία καλούν τους Γερμανούς ότι θα ήταν καλύτερο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό και να επιλέξουν εσωτερικούς προορισμούς της Γερμανίας για διακοπές. Το ίδιο κάνουν και αξιωματούχοι της κυβέρνησης στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι επίσης μια μεγάλη αγορά, έχουμε την πανδημία στο πικ με χιλιάδες νεκρούς, άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μια ανησυχία. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που λένε ότι η Ελλάδα, μέσα σε όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, φαντάζει ένας ασφαλής προορισμός. Όμως η Ελλάδα έχει και μία ανοσία πλέον που είναι εκεί στο 1%. Δηλαδή είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Ποια είναι αυτά τα μηνύματα που λαμβάνετε, τι σας λένε από το εξωτερικό? Είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες και γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί, να δούμε κατά πόσο πια συμφέρει να ανοίξει η τουριστική σεζόν ή να μην ανοίξει καθόλου. Γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, να μην ανοίξει καθόλου η τουριστική σεζόν και να τα μεταφέρουμε όλα για του χρόνου, να παγκοποιήσουμε όλα τα πράγματα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμος οι οποίοι δουλεύουν στον τουρισμό. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό. Είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή και για τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν στον τουρισμό και για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το τουρισμό. Οι ξενοδοχοί υπάλληλοι περιμένουν να ζήσουν από αυτό ακριβώς. Και όλες τις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες να ξέρετε ότι είναι 230 αλληλένδετα επάγγελματα, τα οποία έχουν επαφή με τον τουρισμό. Βεβαίως. Και πρέπει να δούμε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Τι θα γίνουμε, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει και το κράτος να επιδοτήσει αυτά τα επαγγέλματα, όλα τα επαγγέλματα, τους ξενοδοχοϊπαλλήλους, τους υπαλλήλους, όλα αυτά τα άτομα. Είναι τεράστια τα ερωτήματα και είναι τεράστια τα προβλήματα που θα έχουν στο αύριο. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαδάκη, μακάρι να πάνε όλα καλά και πολύ γρήγορα να επανέλθει η κανονικότητα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Η κανονικότητα πρέπει να επανέλθει, να είμαστε θετικοί, να κοιτάμε θετικά το μέλλον, να είμαστε ενωμένοι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί είμαστε ένας προορισμός πάρα πολύ καλός και κορυφαίος του κόσμου προορισμός. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει με τον έλεγχο, πώς θα έρχονται όλοι αυτοί οι τουρίστες. Ακούσαμε νωρίτερα και τους ειδικούς, πρέπει να γίνει αυστηρότατος έλεγχος έτσι ώστε τα κριτήρια της υγείας τους να είναι ικανά έτσι ώστε να μην υπάρξει διασπορά. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει μόνο για τους ανθρώπους που θα έρθουν και μας τιμούν κάθε χρόνο, αλλά και για μας που μπορεί να ταξιδέψουμε προς άλλους προορισμούς του εξωτερικού. Ακριβώς. Για να μην υπάρξει καμία απολύτως παρεξήγηση. Κύριε Χαλκιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας